Και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλησπέρα από την Αγιαθουσιά. Σήμερα είναι Τρίτη 17 Μαρτίου 2020. Δυστυχώς ούτε και σήμερα έκλεισε ο δρόμος για την υπογειοποίηση. Το μόνο που συνέλεξα την ώρα που είμαι εδώ είναι ότι ο άκτορας μπαίνει σε ένα με 1,5 το πολύ μήνα μέσα και οι εργασίες που θα ξεκινήσει θα είναι εργασίες λυσίματος των υπογείων με τούβλα. Αυτό κάνα πια σταυρωμένο. Η πρώτη εργασία που θα ξεκινήσει θα είναι τούβλα στα υπόγεια όλου του γηπέδου. Πόσο καλή, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει καλή θέαση σε εσάς. Θα σηκώσω λίγο ακόμα εδώ το εργαλείο. Πολύ ωραία. Και βλέπουμε τον Γιώργη να κατεβάζει χώμα ύψους περίπου 1,70. Όπως βλέπετε, παιδιά, και στο φακό και είναι ευδιάκριτο. Η τρύπα, ο κρατήρας που είχε μέσα τον μπετόν της παλαιάς σκεπαστής εκαλύφθη με κόμμα. Και ο Γιώργης συνεχίζει να αναμοκλέπει το χώμα. Στρώνοντάς το στο τομέα 13. Αυτό κάνει τώρα, το σήμερα που είμαι εδώ αυτό βλέπω να κάνει. Διαχέει σε όλα τα σημεία το χώμα. Από εκεί που το έσκαψε το ξαναπάει. Είναι αυτά που λέγανε οι φίλοι Παοξίδες και Ολυμπιακοί. Πάτε τα χώματα πέρα δόθε. Είναι η ώρα των αφιερώσεων, παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχω το χαρτί στο χέρι. Δεν δυσκολεύομαι να την πω. Ξεκινάω από το καφενείο του Βασίλη του Γιαννάτου στο Άργος και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καλόγυρο. Εκεί το καφενείο, παιδιά, όλοι ξέρετε ότι είναι αεξίδικο και θα χαρούν πολύ ακούγοντάς με τώρα. Μετά πάμε στην Γερμανία και στο Wiesbaden, όπου κατοικεί ο Στέφανος ο Ακρίτας, εκεί κοντά στη Στουτγκάρδη, ο οποίος θα αφιερώνει στους φίλους του Λευτέρη, Κώστα, Γιάννη και Πετράν, που είναι και αυτοί αεξίδες του Wiesbaden. Πάμε στο Δήμο το Σιρόπουλο από τα Φάρσαλα. Πάμε στο Χάρη τον Παρασκευόπουλο από το Μιντιλόγλι της Αχαΐας. Παιδιά, αυτός ο Δήμος, αυτός ο Χάρης ο Παρασκευόπουλος έχει φτιάξει με καπάκια από αναψυκτικά το δικέφαλο Αϊτό, ο οποίος θα κοσμεί σε ένα από τα δύο μουσεία που θα φτιάξει η ΑΕΚ. Πέμπτος είναι ο Νίκος ο Κομματάς από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έκτος είναι ο Γιάννης ο Νικολαράς, ο οποίος, παιδιά, ο Γιάννης ο Νικολαράς, επειδή θα φύγει από την Ελλάδα λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων να πάει η Γερμανία, έχει ένα pitbull 8 μηνών, ράτσας Staffordshire, το οποίο είναι τα πάντα εμβολιασμένο, δεν έχει άνθρωπο να το αφήσει εδώ στην Αθήνα. Όποιος θέλει, παιδιά, να του το κάνει δώρο. Και πάμε και στον 7ο που με έχει παράπονα, στον Δρυμύτη τον Τούμπο, το φίλο μου τον Λιωσότη, εδώ στην Αθήνα, και 8ο τον Δημήτρη τον Λιάκο στην Κόνιτσα. Εκεί η Κόνιτσα, παιδιά, ξέρετε, είναι αεκομάνα. Αεκομάνα η Κόνιτσα. 90% είναι αεξίδες. Και συνεχίζει ο Φακός να γράφει τα πεπραγμένα που γίνονται τώρα. Τι γίνεται τώρα στην Αγιασοφιά μας. Σήμερα Τρίτη, δεν κυκλοφορεί φίλο. Είμαι εγώ και ο γιος μου εδώ στους τσίγκους της Αγιασοφιάς και ο Γιώργος να καλλιτεχνεί
με την χούφτα τσάπα του. Α, συγγνώμη. Να πάει ο κεφαλικός εδώ στην κοπελιά μας με τον μπλε το καπελάκι. Είναι η μηχανικός των έργων. Την βλέπετε. Αν δεν την βλέπετε, να ζουμάρει ο φακός. Εκεί, ένα καπελάκι βλέπετε. Είναι η κοπελιά μας. Καρφώνω πάλι το... τη μηχανή εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να έχετε καλή θέαση όλοι εσείς που με βλέπετε και να βλέπετε κατά χιλιάδες παιδιά τώρα που είστε και μαζεμένοι σπίτι. Ένα δεκαλεπτάκι αφιερώστε να δείτε κάθε μέρα τα άρια της Αγίας Σοφιάς. Δυστυχώς έχουμε τον κορονοϊό. Ο Θεός πιθανόν ήθελε, αλλά ο κορονοϊός δεν ήθελε. Ας ελπίσουμε στην αυριανή. Και αν δεν είναι αυριανή, θα είναι η μεθαυριανή. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το γήπεδο, παιδιά, θα γίνει. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Θα γίνει η γηπεδάρα. Θα γίνει 33.000 και περισσότεροι. Θα χωράμε. Οι σουίτες θα χωράνε 450 άτομα με 500. Εγώ βάζω 450 αρχικά. Είναι 40 οι σουίτες. Θα μπει τώρα ένα συνεργείο ακόμα κάτι να φτιάξει. Δεν το λέω ακόμα τι συνεργείο είναι αυτό, γιατί δεν με αφήνει. Θα με μαλώσει, μου λέει, και δεν το λέω έτσι. Πάντως θα είναι καλλιτεχνικό αυτό το συνεργείο που θα μπει. Θα κάνει ωραίες πινελιές στις σουίτες. Ναι ρε αεκάρα. Σήμερα παιδιά δεν μου κορνάρουν επειδή είμαι πάνω, όχι στο καπό που σας είπα την χθεσινή ημέρα, αλλά ήμουνα στον ουρανό του αυτοκίνητου, τον ουρανό έχω τσακίσει και μου τα έφαλε σήμερα ο γιατρός ο φίλος μου. Μου λέει έπρεπε να πεις ότι είσαι καλυμμένος και με μάσκα και με γάντια. Παιδιά μόνο γαντάκια έχω, μασκούλα δεν φοράω, αλλά μου είπε ο γιατρός ότι οπωσδήποτε είτε νοσείς είτε δεν νοσείς από τον κορονοϊό, μία πολύ καλή πρόληψη είναι η μάσκα. Αφήστε τι λένε οι παραμυθατζίδες στο ΜΜΕ, στα fake news, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο γιατρός, ο καθηγητής μου είπε, Γιώργο, η πανεπιστημιακή κοινότητα είπε μάσκες όλοι όταν βγαίνουμε έξω. Μάσκες όλοι. Και πολύ πολύ καλή καθαριότητα στα χέρια όταν κάνουμε κάθε δραστηριότητα. Λογικά μαλακώνει το χώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει εδώ ο καλλιτέχνης ο Γιώργος, το κλεπτάκι. Ενώ η τρύπα έχει κλείσει. Γεια ρε! Γεια, γεια! Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει, το μαλακώνει το χώμα. Βλέπετε στο βουναλάκι. Έχει σωρέψει μπετόν και οπλισμό της παλιάς σκεπαστής. Αυτά είναι για αφού. Για έξω από εδώ, να έρθει το φορτηγό να τα πάρει, τα υπόλοιπα έτσι που τα μαλακώνει, δεν μπορώ να το καταλάβω έτσι τα μαλακώνει. Όποιος ξέρει παιδιά, γράψει μηνυματάκι να μας εξηγήσει και εμάς τους αδαείς. Φτάσαμε παιδιά 13.170. Πάμε γερά, 20-30-40 άτομα την ημέρα μπαίνουνε. Πείτε το κι εσείς, δωρεάν εγγραφή σε κάθε φίλο σας, σε κάθε συγγενή σας που είναι αεξής και όχι μόνο αεξής. Έργο δείχνουμε, ποιότητα δείχνουμε που γίνεται η Αγία Σοφιά μας. Όλοι να απαντήσετε το κρατήριο του Δουνάκη μόνο και μόνο για στήριξη στην προσπάθεια. Και ας γίνομαι κουραστικός, εδώ δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, ότι χρειάζομαι τη στήριξή σας. Ο λόγος δεν είναι οικονομικός. Είτε έχω 1.000.000 θεάσεις, είτε έχω μία θέαση στο YouTube, δεν μου δίνει τίποτα. Το ξέρετε όλοι αυτό και το καταλάβατε με τη φωτογραφία που σας ανέβασα. Γιατί μιλάω πάντα με αποδείξεις και όχι με εικασίες. Και για τον κάθε, μα κάθε, μη καλοπροαίρετο.
Υπάρχουν και αυτοί, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, εδώ κλείνω το βίντεο. Καταλάβαμε ότι αναμβλέπετε το κόμμα. Ζήτω για η κάρα μας. Να προσέχετε την υγεία σας, την οικογένειά σας και βασικά τα παιδιά και τις γονείς σας. Γεια χαρά, μακές! Φίλοι, εγγραφέ το κουδουνάκι στο Black της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο! Στο Black της ΑΕΚ!